Τελικά, κύριε Σοφιανέ. Ταλαιπωρήσατε κόσμο. Ταλαιπωρήσατε κόσμο. Οι λίγοι ταλαιπώρησαν τους πολλούς. Εσείς οι λίγοι, λέει ο Πρωθυπουργός, ταλαιπωρήσατε τους πολλούς. Θέλω την άποψή σας. Ο Πρωθυπουργός που έχει εκλεγεί με το 27% του εκλογικού σώματος μιλάει για δημοκρατία. 30 λέτε στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Τώρα χαμηλώνετε πάντως. 27 ήταν η ανακοίνωση δική μας του ΚΚΕ. Α, 30 λέει το ΠΑΜΕ. Που είναι πιο έγκυρη με βάση και τους ψηφίσαντες και τους εκλογικούς καταλόγους. Το λέω αυτό γιατί γίνεται μια προσπάθεια να κρύψουν την ουσία αυτού του νόμου, δηλαδή το γεγονός από τη μια ότι πολλοί χτυπιούνται, θάβονται τα υπολείμματα εργασιακών δικαιωμάτων που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και από την άλλη γίνεται κάτι το πρωτοφανές, ο Υπουργός Εργασίας ορίζεται ο διαχειριστής των συνδικάτων. Ο Υπουργός Εργασίας αποφασίζει με κία, με υπουργικές αποφάσεις, ποιοι θα ψηφίζουν, πότε θα ψηφίζουν, με ποιο τρόπο θα ψηφίζουν. Ενώ είναι γνωστό νομίζω ότι τα συνδικάτα είναι εθελοντικές ενώσεις, ταξικές ενώσεις εργαζομένων και λειτουργούν με βάση τα καταστατικά τους που έχουν εγκριθεί και από τα πρωτοδικεία. Χωρίς όλα αυτά πήραν ότι, απάντηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα πρέπει να ψάξει στο κόμμα του ο κύριος Πρωθυπουργός να βρει αυτούς που κάθονται στο σβέρκο των εργαζομένων, να βρουν νοθείες. Είναι δεκάδες τα παραδείγματα νοθείας, διπλοψηφιών, όλα αυτά τα οποία διαχειρίζεται. Η ηγεσία της Δρεμούλας της ΓΕΣΕ. Αν οι δύο λοιπόν στους 100 κατεβαίνουν κάτω στο πεζοδρόμιο για απόφαση που πήραν οι 5 στους 100 έχετε, και αυτό είναι δημοκρατικό και είναι φιλολαϊκό δηλαδή. Η αγωνία σας είναι να κατεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Όλοι μπορούν να κατέβουν. Ενάρτητο λοιπόν, κύριε Χρυσοφιανέ. Εμείς αυτό θέλουμε. Νομίζω και εσείς αυτό θέλετε. Εμείς αυτό θέλουμε. Δηλαδή, αλλά, στους 100... αλλά αυτό δεν θα μπει στον ηλεκτρονικό γύψο, κύριε Κόμμα. Όχι γύψο. Πρέπει να καταλάβετε ότι όπως το παρελθόν. Είναι διαφάνεια αυτό. Δεν είναι διαφάνεια. Υπουργός προηγούμενων κυβερνήσεώς σας έχει καταργήσει την ταξική πάλι. Έτσι και αυτό δεν θα περάσει. Συμφώναμε πολύ προσοχή τον κύριο Σοφιανό. Είπε ότι δεν επιθυμεί το κράτος να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σωστά, ότι είναι εθελοντικές οργανώσεις με τον τρόπο αυτό. Σωστά κατάλαβα. Διότι αν ισχύει αυτό το οποίο λέτε ότι θα το πρέπει. Ερώτημα, ναι, βεβαίω θα σου πω ερώτημα, αλλά λέω αν κατάλαβα σωστά. Λοιπόν, γιατί αν ισχύει ότι πρέπει το κράτος να αποσυρθεί, να μην έχει καθόλου αποφασιστικό ρόλο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να μην νομοθετεί, κατά τον ίδιο λόγο τίθεται το ερώτημα. Πρέπει η πολιτεία να ενισχύει με επιχορηγήσεις τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις τριτοβάθμιες ειδικά, ή να αποσυρθεί και από αυτό. Λοιπόν, να σας πω εγώ απευθείας. Βεβαίως. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν συνδρομές στα σωματεία, άλλο είναι ταμιακό εντάξει. Άλλο αυτό. Οι εργαζόμενοι επίσης πληρώνουν εισφορές, τις οποίες δεν πληρώνουν οι βιομηχανοί υπέρ εργατικής εστίασης και εργατικής κατοικίας. Και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση κατάργησε τη δική τους εισφορά, ναι. Κρατάει την εισφορά των εργαζομένων και δεν την αποδίδει. Και εμείς είμαστε αντίθετοι, στη χρηματοδότηση με τη λογική την οποία την κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, πρημοδοτώντας και ταΐζοντας κυριολεκτικά και μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Γιατί δεν τα πράγματα είναι καθαρά. Το ΠΑΜΕ έχει βάλει άλλους. Είμαστε αντίθετοι, βεβαίως. Το ΠΑΜΕ έχει. Όπως αντίθετοι, αν θέλετε, είμαστε και με το να εισπράτεται υποχρεωτικά η συνδρομή μέσω των οργανισμών ή των τέτοιων. Την κυβέρνηση να βάλει λοιπόν, πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει να ασχοληθεί, πρέπει να κινητοποιηθεί, πρέπει να παρέμβει. Αλλά για να μην τσακωνόμαστε στον αέρα. Η βάση του νομοθετήματος που ετοιμάζει ο κύριος Βρούτσης βασίζεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που είχε διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το χτύπημα στην απεργία έγινε και με τον νόμο Αξιόγλου σε σχέση με το 50-1. Το θέμα μας ποιο είναι για μας, η δική μας ανησυχία. Ο εργαζόμενος πρέπει να συμμετάσχει. Εμείς αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε. Στη γενική του συνέλευση και όχι σε μια διαδικτυακή κουτσομπολίστικη λογική. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ο εργαζόμενος. Για να καταλάβει βάζει ο κόσμος. Τη μονάδα του μαζί με το εμείς. Για να καταλάβει ο κόσμος. Για να μπορεί λοιπόν να διεκδικεί, να παρεμβαίνει, για να μπορεί ο εργαζόμενος στις εργασιακές σχέσεις τις ελαστικές. Σήμερα το 60% δουλεύει ουσιαστικά μερική απασχόληση, εκπεριτροπής, σύμβαση απασχόληση. Υπάρχουν σωματεία που δεν τους γράφουν αυτόν τον κόσμο και είναι σωματεία. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και συνδικάτα που είναι στην Ελλάδα. Για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος πρέπει να παλέψει λοιπόν. Και δεν θα του επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η πολιτική που έχει καταδικάσει στη μιζέρια, στη φτώχεια και στην ανέχεια τον κόσμο και από τους προηγούμενους και από τους σημερινούς για να περάσει θέλει και καταστολή. Αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση. Να καταστήλει διαθέσεις που πρέπει να εκφραστούν στον δρόμο, που πρέπει να εκφραστούν αγωνιστικά. Ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα.
οι εργαζόμενοι δηλαδή που βρίσκονται στην ευέλικτη εργασία, στις συμβάσεις, στην εκπεριτροπή. Όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να οργανωθεί, να απαντήσει, να διεκδικήσει το εισόδημά του, να διεκδικήσει όλα τα βασικά εργασιακά δικαιώματα που έχουν χτυπήσει, που έχουν θάψει και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Ήταν μια καλή κίνηση, αυτές οι δύο απεργιακές κινητοποίησεις. Θα υπάρχει συνέχεια.